τέτοιες θερμοκρασίες βέβαια στην Αθήνα, είναι συνήθις, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Τι πρέπει να προσέξουμε? Η Μαρτίνα Τζαβέλα έχει κάνει το ρεπορτάζ. Μαρτίνα. Καλό απόγευμα, Γιάννη. Πρωτόγνωρη είναι αυτή η κατάσταση για τους Βρετανούς, γεγονός που φαίνεται να έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τους ειδικούς, οι οποίοι εκτιμούν πως ο αριθμός αυτός των θυμάτων θα διπλασιαστεί, καθώς οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος και της ερχόμενης εβδομάδας. Για την Ελλάδα όμως τέτοιες θερμοκρασίες είναι σύνηθες. Παρ' όλα αυτά, μια αύξηση της θερμοκρασίας πέραν των 38 βαθμών Κελσίου αποτελεί κίνδυνο θερμοπληξίας για τις ομάδες, καθώς και όσους πάσχουν από χρόνια βαριά νοσήματα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κύριο Γιώργο Πατούλη, οι ομάδες που πρέπει να προσέχουν περισσότερο είναι τα βρέφη, παιδιά προσχολικής ηλικίας ή ηλικιωμένοι και όσοι λόγω επαγγέλματος εκτίθενται πολλές ώρες στον ήλιο, συνιστά ακόμη συχνή επαφή με τους θεράποντες γιατρούς για τη λήψη των απαραίτητων οδηγιών σε τέτοιες περιστάσεις, σε εκείνους οι οποίοι πάσχουν από νοσήματα καρδιαγγειακού κεντρικού νευρικού συστήματος, του αναπνευστικού συστήματος, καθώς επίσης πρέπει να προσέχουν οι διαβητικοί, οι νεφροπαθείς και όσοι εξαρτημένοι από το αλκοόλ. Όπως χαρακτηριστικά μας είπε ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο οργανισμός δεν μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα στις μεγάλες αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας, επιστήνοντας την προσοχή στις ευπαθείς ομάδες που είναι και πιο ευάλωτες. Όταν υπάρχει μια έντονη αύξηση της θερμότητος, θα πρέπει να γίνεται αποφυγή έκθεση στον ήλιο και παραμονή σε σκιασμένους και δροσερούς χώρους. Θα πρέπει να υπάρχει αποφυγή κατά το δυνατόν σωματικής κόπωσης, να υπάρχει άφθονη λήψη δροσερού νερού ή φυσικών χυμών, λήψη ελαφρύς άλυπης ελαττισμένης τροφής και να είναι κατανεμημένη σε μικρά γεύματα και συχνά, συχνά δροσερά λουτρά και βέβαια στις ευπαθείς ομάδες, οι οποίες ξεκινούν από εκείνους που παίρνουν διουρητικά ηρεμιστικά, αντιπερτασικά, αντισταμινικά φάρμακα, πρέπει να βρίσκονται σε μια διαρκή επαφή με τους θεράποντες γιατρούς προκειμένου να λαμβάνουν τις ανάλογες οδηγίες.